Παρουσία τον αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, Σταμάτη Βαρδαρού, πραγματοποιήθηκαν στην Αλεξανδρούπολη τα εγγένεια της πρώτης τοπικής μονάδας υγείας. Η Τόμη είναι ένα καλό παράδειγμα για το πώς μπορεί να λειτουργήσει από κοινού η κεντρική διοίκηση με την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς ο χώρος θα έχει παραχωρηθεί από το Δήμο και η Τόμη στεγάζεται στον πρώτο όροφο του δεύτερου καπί, ενώ έχει ξεκινήσει τη λειτουργία της εδώ και λίγους μήνες. Ο Σταμάτης Βαρδαρός, μετά το πέρας των εγγενείων, έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική ημέρα για τη δημόσια υγεία, χαρακτηρίζοντας τη Στόμη ένα νέο παράδειγμα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και μια δομή η οποία έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό αυτό της οικογενειακής ιατρικής και της συντονισμένης πρόληψης και αγωγής υγείας. Στη τοπική μονάδα υγείας, οι βασικές λειτουργίες είναι η οικογενειακή ιατρική και η οργανωμένη πρόληψη και αγωγή υγείας. Οι πολίτες καλούνται να έρθουν, να εγγραφούν, να γνωρίσουν τη δομή, να ανοίξουν τον ατομικό ηλεκτρονικό τους φάκελο και παράλληλα η υπόλοιπη ομάδα υγείας είναι αυτή που θα τρέξει δράσεις πρόληψης και αγωγής υγείας στα σχολεία, στους χώρους εργασίας, στα ΚΑΠΗ. Απαντώντας δε στις ενστάσεις των ιατρικών συλλόγων αναφορικά κυρίως με τον τρόπο λειτουργίας των Τόμη, δήλωσε πως είναι εν μέρει λογικό οι ελεύθεροι επαγγελματίες να αντιδρούν. Αυτό όμως βασίζεται κυρίως σε παραπληροφόρηση και προσέθεσε ότι οι Τόμοι απευθύνονται κυρίως στους νέους γιατρούς, οι οποίοι μαστίζονται από την ανεργία και αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι βάσει του σχεδιασμού θα δημιουργηθούν άλλες δύο τοπικές μονάδες υγείας στην Αλεξανδρούπολη. Ιατρικοί σύλλογοι σε όλη τη χώρα, μάλλον στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, περισσότεροι ιατρικοί σύλλογοι, που θα πω ότι σε μεγάλο βαθμό αποτελούνται από ελευθεροεπαγγελματίες γιατρούς με ένα συγκεκριμένο μερίδιο αγοράς, έχουν διαγνώσει πολύ σωστά ότι αυτή η παρέμβαση με τις τοπικές μονάδες υγείας, η παρέμβαση του πρωτοβάθμιου πρώτης υγείας, είναι μια παρέμβαση που ανακατανύμει τις υπηρεσίες υγείας προς όφελος του δημόσιου συστήματος υγείας. Είναι καθαρά μια παρέμβαση που έχει πολύ συγκεκριμένο πρόσημο. Είναι μια παρέμβαση διεύρυνσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Άρα, μοιραία ο ιδιωτικός τομέας, που σε ένα μεγάλο βαθμό εκπροσωπείται στους ιατρικούς συλλόγους, έχει μία στάση προφανώς καθόλου φιλική σε αυτό το εγχείρημα.